Ευρισκόμεθα πάντοτε στην 12η κατήχηση, στην παράγραφον 15. Το θέμα της όλης κατηχήσεως είναι ότι εσαρκώθηκε εν ενθρώπισε ο Υιός του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το κύριο θέμα που υπάρχει σε όλο το μήκος της κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου. Και συνεχίζουμε από τα μισά της παραγράφου, διότι την μισή την είχαμε ήδη αναλύσει την περασμένη φορά. Οργάνω τη σαρκή καθημών εκέχρητο ο διάβολος. Και τούτο γινώσκον ο Παύλος λέγει: βλέπω δε έτερον νόμον εν της μέλεσή μου αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με και τα εξής. Διον ουν όπλον ο διάβολος ημάς κατηγονίζετο, δια τούτον αυτόν εσώθημεν. Ανέλαβε το όμοιον ημών εξ ημών ο Κύριος, είναι διανθρωπότητος σωθόμεν. Ανέλαβε το όμοιον ημών είναι το λείπον τιμίζω να δω την χάρη, είναι η ανθρωπότηση αμαρτωλός Θεού γέννηται κοινωνός. Όπου γάρε πλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι γίνεται ανάλυση τριών θέσεων που ήδη έχει θέσει ο Άγιος Κύριλλος. Η μία είναι: τόσο μεγάλο ήταν το αίτιον ώστε ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Αυτό το είδαμε. Το δεύτερον: ή όλος Θεού φύσισε στην ανθρώπη συναναστρέφην, αυτός ο ούτως ο Θεός με όλη του τη φύση είναι δυνατόν ποτέ να, να έχει κοινωνία με των δυσμάτων, δηλαδή των ανθρώπων. Αυτό το δεύτερο σημείο, αυτή τη δευτέρα θέση, συνεχώς όπως βλέπετε αναλύουμε. Είναι μια πολύ αξιοπρόσεκτη αυτή η θέση, αυτή τη στιγμή που λέγει ο Άγιος Πατήρ το γιατί ο Υιός ενυνθρώπισε. Όχι το γιατί, το ότι μπορεί ανάμεσά μας να βρίσκεται και τι ακριβώς εργάστη για να βρίσκεται ανάμεσά μας και να μας σώσει. Επειδή λέγει ο διάβολος εκέχρητο οργάνω τη σαρκή κάθημον, δηλαδή χρησιμοποίησε σαν όργανο την σάρκα, την ανθρωπίνη, το ανθρώπινο σώμα εναντίον μας, γι' αυτό το λόγο έρχεται τώρα ο Υιός του Θεού να αναλάβει την ανθρωπίνη φύση ως ένα όργανο με το οποίο τώρα θα σώσει τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, το ίδιο όργανο, το ίδιο εργαλείο που χρησιμοποίησε ο διάβολος εναντίον μας έρχεται τώρα να το αναλάβει ο Υιός του Θεού, όχι εναντίον μας αλλά υπέρ ημών. Για να το καταλάβετε θα σας θυμίσω ένα γνωστό από τη στρατιωτική ζωή. Μας έλεγαν όταν ήμεθα στρατιώτε ότι αν σας πετάξουν τη χειροβομβίδα η οποία σκάζει σε τόσα δευτερόλεπτα, εάν έχετε την ετοιμότητα και πέσει η χειροβομβίδα μπροστά σας να την πάρετε, βέβαια θέλει ετοιμότητα, και να την πετάξετε πίσω ή από εκεί που ήρθε, εναντίον του εχθρού. Αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου, συνέβη εδώ εν προκειμένου. Επήρε ο διάβολος την ανθρωπίνη φύση και την έστρεψε εναντίον του ανθρώπου. Την παίρνει τώρα την ανθρωπίνη φύση ο Υιός του Θεού με την ενανθρώπισε για να τη στρέψει υπέρ του ανθρώπου και εναντίον του διαβόλου. Για να τα πούμε πιο λιανά αυτά. Πώς έστρεψε ο διάβολος την ανθρωπίνη φύση εναντίον του ανθρώπου? Είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος και που το αναγράφει εδώ
ο Άγιος Κύριλλος. Βλέπω δε έτερων νόμων εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον το νόμο του νοός μου και εχμαλωτιζοντά με και τα εξής. Δηλαδή, αυτά δε είναι γραμμένα εις την προς Ρωμαίος 7,23. Είναι γνωστό σε όλους μας, έχουμε την πείρα όλοι μας. Όλοι έχουμε αυτή την εμπειρία ότι η σάρκα έχει κάποιες απαιτήσεις επιθεμάτων αμαρτίας, που η σάρκα με τις απαιτήσεις της στρέφεται εναντίον του νόου, εναντίον της ψυχής, η οποία δεν θα ήθελε έτσι να εκκινείται. Δηλαδή, λέμε, καταλαβαίνω πολύ καλά εναντίον του νόου μου, καταλαβαίνω πολύ καλά ότι ένα σαρκικό αμάρτημα δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να κάνω ένα σαρκικό αμάρτημα. Έρχεται η σάρκα και λέει, άντε τώρα από εκεί, κάντο και. Τι κάνει λοιπόν τώρα η σάρκα? Αντιστρατεύεται εις τον νόμον του νοός μου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και έτσι ο άνθρωπος γίνεται ένα τραγικό πρόσωπο. Θέλετε ακόμη, ένα αντιφατικό πρόσωπο. Αποτελείται από δύο ουσίες που έρχονται σαν σε αντίθεση. Γι' αυτό πολύ κυριολεκτικά βάζει αντιστρατευόμενον το νόμο του νοός μου κλπ. Έχουμε μία αντιστράτευση, όχι μία συμπόρευση, αλλά μία αντίθεση, και κάνει τον άνθρωπο αντιφατικόν. Θα ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός να έκανε αντιφατικά όντα? Ποτέ. Ποτέ. Ο άνθρωπος, δημιούργημα του Θεού, όφιλε να έχει αρμονία μεταξύ σώματος και ψυχής, ακριβώς διότι δημιουργήθηκε να έχει αρμονία. Πώς μπήκε η δυσαρμονία? Με την αμαρτία. Ένα άλλο παράδειγμα που σας το έχω χρησιμοποιήσει, δεν πειράζει αν κατά καιρούς λέω τα ίδια παραδείγματα, αλλά κάποτε είναι πολύ χαρακτηριστικά, είναι το εξής. Έχω ένα μαγνήτη, ηλεκτρομαγνήτη, δηλαδή σημαίνει είναι μαγνήτης, έχει μαγνητική ιδιότητα όσο περνάει ρεύμα γύρω από το μέταλλο, ρεύμα δηλαδή με σύρμα κλπ. Είναι ηλεκτρομαγνήτης, έχει μαγνητική ιδιότητα. Έλκει ένα σίδερο, ένα μέταλλο, ένα σίδερο. Αν το σίδερο που ήλξε ο μαγνήτης γίνει και αυτός μαγνήτης, γίνει και αυτός μαγνήτης, περνάνε οι μαγνητικές γραμμές μέσα από το σίδερο, βάλω από κάτω ένα δεύτερο σίδερο, θα γίνει και αυτό μαγνήτης. Αν βάλω ένα τρίτο, θα γίνει και αυτό μαγνήτης. Και τι βλέπουμε τώρα? Στον κεντρικό μαγνήτη να υπάρχει ένα σίδερο, δεύτερο σίδερο, τρίτο σίδερο. Και τα τρία αυτά, σαν σταφύλι, είναι κολλημένα στον κεντρικό μαγνήτη, τον ηλεκτρομαγνήτη. Ο πρώτος ηλεκτρομαγνήτης λέγεται Θεός. Ο δεύτερος μαγνήτης, το σίδερο, λέγεται ψυχή του ανθρώπου. Ο τρίτος, από κάτω, λέγεται σώμα του ανθρώπου. Ο τέταρτος μαγνήτης παρακάτω λέγεται κτήσεις, δημιουργία. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος χαλάει τη σχέση του με το Θεό. Σημαίνει χαλάει, σημαίνει κόβεται. Κόβονται οι σχέσεις. Τι σημαίνει εδώ? Ο ηλεκτρομαγνήτης τροποντινά δεν έλκει πια τον σίδηρο. Αυτομάτως, όταν αυτό θα φύγει από την έλξη του ηλεκτρομαγνήτου, αυτομάτως, βέβαια στο παράδειγμα, γιατί ο Θεός πάντα έλκει, αλλά ο άνθρωπος φεύγει, οπότε εδώ έχω μία ανακρίβεια, αλλά δεν πειράζει, όμως παράδειγμα είναι, αυτομάτως όλα τα άλλα που ήλκοντο από κάτω τα σιδερικά
πάβουν να είναι μαγνήτες. Και τι γίνεται? Διάλυσης. Δηλαδή, όταν η ψυχή του ανθρώπου, ελκομένη από το Θεό, πάψει να έλκεται, αυτομάτως το σώμα πάβει να έχει την έλξη του από την ψυχή. Δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με την ψυχή. Αυτομάτως πάβει να υπάρχει έλξης του ανθρωπίνου σώματος με την κτήση. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ? Η κτήση να στρέφεται εναντίον του ανθρώπου, μικρόβια, θηρία, ό,τι είναι, που στρέφονται εναντίον του ανθρωπίνου σώματος. Το σώμα στρέφεται εναντίον της ανθρωπίνης ψυχής. Η ψυχή στρέφεται εναντίον του Θεού. Δηλαδή διάλυσης. Γι' αυτό αντιστρατεύεται η ψυχή στο σώμα και το σώμα στην ψυχή. Ναι, γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό. Αυτό όμως ποιος το έκανε? Το έκανε ο διάβολος. Πώς? Με το να έρθει να κόψει την επαφή των πρωτοπλάστων από το Θεό, με την αμαρτία. Εκεί μπήκε η αμαρτία και αμέσως αυτά χώρισαν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, Αδάμ θα ήταν αθάνατος επάνω στη γη. Αθάνατος. Έχοντας διαρκή επαφή με την ζωή, με την πηγή της ζωής, των Θεών. Όλοι έχουμε πείρα του πράγματος. Και τώρα εδώ έχουμε τον καινούργιο Αδάμ, τον Ιησού Χριστόν. Είναι ο νέος μας γενάρχης, που η γέννησή μας από Αυτόν είναι, το στοιχείο της γεννήσεώς μας από Αυτόν είναι η πίστης. Ενώ με τον παλιό Αδάμ το στοιχείο που μας συνδέει είναι το αίμα. Είναι τα στοιχεία αυτά που έχουμε. Στον καινούργιο Αδάμ, τον καινούργιο ενάρχη, το στοιχείο είναι η πίστης. Με αυτό συνδέομαι. Πώς δηλαδή συνδέομεθα? Δηλαδή, όπως ο παλιός Ισραήλ είναι κατά σάρκα απόγονος του Αβραάμ, ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία, είναι απόγονος κατά πνεύμα του Αβραάμ. Διότι ο Αβραάμ είναι ο γενάρχης της πίστεως. Επίστευσε, λέει ο Αβραάμ, και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη, λογαριάστηκε ως αρετή. Έτσι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία, πιστεύει στον Ιησού Χριστόν και η πίστης λογαριάζεται ως αρετή. Έχουμε έτσι τον καινούργιο γενάρχη μας, τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος αναλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση για να θεραπεύσει το παλαιό τραύμα. Δηλαδή ποιο? Το ότι χωρίστηκε ο άνθρωπος από τον Θεό και δημιουργήθηκαν αντιθέσεις ανάμεσα στα δύο στοιχεία του ανθρώπου, ψυχής και σώματός του. Γι' αυτό ο Χριστός όταν έρχεται μας φέρνει την αρμονία ψυχής και σώματος. Πρέπει όμως να σας εξηγήσω εδώ ότι αφήνει περιθώρια, αυτό για να μην σκανδαλιστείτε, αφήνει περιθώρια στην ανθρωπίνη φύση να υπάρχει ο αγών, διότι ο αγών αποτελεί το στοιχείο που θα προσφέρει ο άνθρωπος. Αλλά η χάρη του Θεού συμπληρώνει τον αγώνα και τελικά το σώμα με το πνεύμα είναι σε αρμονία. Στην αρχή δεν είναι, αγωνίζεται ο άνθρωπος. Όταν λέμε με τη χάρη του Θεού έχουμε νέκρωση των παθών, τι θα πει αυτό? Ξέρετε, θα πει ότι πλέον το σώμα είναι σε αρμονία με το πνεύμα. Στον Ιησού Χριστόν, περιττό να σας πω, ψυχή και σώμα ήταν σε απόλυτη αρμονία. Σε απόλυτη. Ενώ ο Αδάμ έχασε αυτήν την αρμονία. Και ακόμη η πλήρωση αυτής της αρμονίας θα είναι στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό στη Βασιλεία του Θεού όχι μόνο δεν θα υπάρχει αντίθεση, αλλά τόσο η ψυχή του ανθρώπου όσο και το σώμα θα έχουν την ιδίαν δόξα. Και το σώμα και η ψυχή. Προχωρούμε.
έδιπαθήν υπερ ημών των Κύριων. Έπρεπε να πάθει για μας ο Κύριος. Είναι το δεύτερον θέλημα του Θεού, το επόμενο θέλημα του Θεού που σας έλεγα μια προπερασμένη φορά. Αλλού κανε τόλμησε προσελθήν ο διάβολος ή ήδη τούτον. Αλλά δεν θα τολμούσε ο διάβολος να στραφεί εναντίον του Ιησού Χριστού αν εγνώριζε ότι είναι ο Υιός του Θεού, ομοούσιος με τον Πατέρα. Αυτό που λέγαμε στην ώρα των απορριών. Ήγαρ έγνωσαν ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Γιατί ανεγνώριζαν και οι δαίμονες, ο διάβολος και τα οργανά τους, οι άνθρωποι οι κακοί, δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Αλλά περιεκρύπτετο η Θεία Δόξα. Την είδαν οι μαθητέ τη δόξα στο Θαβόρ. Και ο Κύριος τι είπε στους μαθητάς του? Δεν θα πείτε σε κανέναν αυτό που είδατε. Γιατί? Δέλεαρ τίνη του θανάτου γέγονε το σώμα, ή να ελπίσας καταποιήν ο δράκον εξεμέσει και τους ήδη καταποθέντας, κατέπιε γάρο θάνατος ισχύσας. Και πάλι αφήλεν ο Θεός πανδάκριον από προσώπου παντός. Εκείνο το κατέπιεν γαροθάνατος ισχύσας είναι, αγαπητοί μου, από τον Ισαΐα 25,8. Κοιτάξτε τι ρήμα βάζει ο Ισαΐας: κατέπιεν, κατάπιε. Όπως λέμε την κοινή λαϊκή μας έκφραση, τον κατάπιε η γη ή τον κατάπιε η θάλασσα. Σαν να έχει η θάλασσα ένα στόμα και όταν ο άνθρωπος πνίγεται χάνεται, ή το καράβι ή ο άνθρωπος μέσα στη θάλασσα, λέμε τον κατάπιε η θάλασσα. Εδώ για το θάνατο λέμε καταπίνει ο θάνατος. Είναι χαρακτηριστικό το ήμα αυτό. Αν καταπίνει, προσέξτε, αν καταπίνει, τότε μπορεί να ξεράσει αν γαργαληθεί στο στομάχι του. Δηλαδή του δοθεί ένα εμετικό, τότε θα ξεράσει. Κοιτάξτε, ξαναλέω, δεν μπήκε τυχαία το ρήμα «καταπίνει ο θάνατος». Είναι Ισαΐας 25, όπως σας είπα, 8 χωρίων. Περιμένετε τώρα να δείτε. Έπρεπε να πάθει, λέει ο Κύριος, λέει ο Άγιος Κύριλλος, διότι δεν τολμούσε ο διάβολος να τον πλησιάσει. Κρύπτεται όμως ο Κύριος και αποτελεί το σώμα του. Δέλεαρ, δεν πει δέλεαρ, δόλωμα. Να έρθει ο διάβολος να φάει τον Χριστόν, ο Άδης να καταπιεί τον Χριστόν, ο θάνατος να καταπιεί τον Χριστόν, διότι θα πήγαινε ως θνητός μαζί με τους άλλους θνητούς στον Άδη. Και εκεί να αντιλαμβάνεται ο Άδης ότι σώμα, λέει, σώμα δέχθηκε αλλά Θεόν συνήντησε. Πήγαινε για γη και συνήθισε ουρανών, που λέγει εκείνη η ωραία, ωραίος κατηχητικός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που διαβάζουμε το Πάσχα. Και τότε αναγκάστηκε ο Άδης να ξεράσει όχι τον Ιησού Χριστόν αλλά και όλους τους νεκρούς, να τους αποδώσει όλους τους νεκρούς. Γι' αυτό λέγει κατέπιεν ο θάνατος. Πού είναι θάνατε το κεντρί σου το δηλητηριασμένο? Πού είναι εσύ που τους μάζευες όλους, Άδη? Πού? Ξέρασε ο Άδης. Είναι δε πάρα πολύ ωραίο αυτό, διότι γι' αυτό περιεκρύπτεται η θεότης. Η θεότητα του Ιησού Χριστού έγινε γνωστή, αγαπητοί μου, μετά την Ανάσταση. Ακριβέστερα, μετά την Πεντηκοστή. Μετά την Πεντηκοστή. Τότε και οι μαθητές μπόρεσαν να αντιληφθούν και να καταλάβουν ποιος ήτο εκείνος που ήτο μαζί τους.
θα λέγαμε το μυστικό αυτό ή το κρυμμένο από όλους. Και ή το κρυμμένο ακριβώς για να ξεγελαστεί ο διάβολος. Ο ξεγελάσας τον άνθρωπο. Υπάτησε ο διάβολος τον άνθρωπο για να αμαρτήσει και υπατήθη από τον νέο Αδάμ για να γλιτώσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό παρουσιάζουν οι πατέρες των σταυρών, σας το έχω πει πολλές φορές, ως άγκιστρον, και το σώμα του Χριστού επί του σταυρού ως το δόλωμα. Όταν πάμε για ψάρεμα, δεν βάζουμε στο αγκίστρινο δόλωμα? Λοιπόν, το αγκίστρινο σταυρός και το δόλωμα είναι το σώμα του Χριστού. Πήγε να φάει ο διάβολος το σώμα του Χριστού, να καταπιεί ο θάνατος το σώμα του Χριστού, διότι ο διάβολος ανέβασε τον Χριστό επί του σταυρού, δάγκωσε τον σταυρόν το αγκίστρι και κοκάλωσε. Δηλαδή εκεί αντελήφθη με την Ανάσταση του Χριστού ότι ο Χριστός δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος, έστω εκλεκτός που να λέγεται Υιός του Θεού, όπως τον αποκαλούσαν οι δαίμονες διαστόματος δαιμονιζομένων, αλλά ήτο πόπο φρικόδες, θα λέγει ο διάβολος, ήτο αυτός ο Θεός. Αυτόν τον Θεόν που με κατεδίκασε εις τον παράδεισο των αρχαίων. Αυτό ήτο ένας ελιγμός του Θεού για να καταπατηθεί ο διάβολος. Αν ερωτήσετε, ξέρω την απορία σας, γιατί όλα αυτά? Δεν θα μπορούσε εδώ να πει ο Θεός να κατέβει και να πει πήγαινε διάβολε στην άκρη, σώζω τους ανθρώπους. Δεν είναι έτσι. Θα είχα πολλά να σας πω, ένα μόνο σημείο θα σας πω. Όλες αυτές οι καταστάσεις, οι ελιγμοί δείχνουν όχι μόνο την αγάπη του Θεού, που μετέρχεται αυτά για να δείξει την αγάπη του, αγάπη μέχρι σταυρού, αλλά και να περισσώζεται ανά πάσα στιγμή η ελευθερία. Το αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, αυτό? Θα λέγαμε η καρδία της καρδίας των αιτίων που ο Θεός αναλαμβάνει, όλη αυτή την ιστορία, είναι η ελευθερία. Ναι, η ελευθερία. Ένα στοιχείο που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Και μιλάμε μετά ότι ο χριστιανισμός δεσμεύει και λέμε φιλιαρίες και υποσχόμαστε στους ανθρώπους, ελευθερία, εκείνη που ούτε εμείς την έχουμε, όπως λέει πολύ ορθά ο Απόστολος Πέτρος, υπόσχονται ελευθερία εκείνοι που είναι δούλοι της αμαρτίας. Και ερχόμεθα εις την 16η παράγραφο. Μη μάτιν Χριστός ανυνθρώπισεν, μη τη ευρεσιλογία εισήν εδιδασκαλία και ανθρώπινα σοφίσματα, ουχε θύε γραφέ εισήν ημών η σωτηρία, ουχή προφητών επρορήσεις, τη ρητίνη ειν ταύτην μη την παρακαταθήκην άσυστον, και μη δει σε μετακινησάτο, πίστευε Θεόν άνθρωπον γενόμενον. Μήπως λέγει ματέως ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού, ο Χριστός? Μήπως από ευρεσιλογίες, δηλαδή κατεπινόησιν και ανθρώπινα σοφίσματα είναι εκείνα τα οποία λέμε? Μήπως οι γραφές μιλούνε ανόητα για τη σωτηρία? Μήπως οι προφήτες και οι προρήσεις, τι όλα αυτά? Λοιπόν, λέγει κράτα άσυστον, αμετακίνητη αυτή την παρακαταθήκη, και κανείς να μη σε μετακινεί, να πιστεύεις, λέει τότε στους φωτιζομένους του Άγιος Κύριλλος, να πιστεύεις ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος. Πίστευε Θεόν άνθρωπον γενόμενον, που είναι το θεμέλιον της σωτηρίας μας. Πριν φύγω από αυτήν το σημείο, ας μου επιτρέπει κάτι να πω, γιατί ξέρετε, προσέξτε,
Έρχονται στιγμές και λέει ο άνθρωπος, ο θάνατος υπάρχει. Δουλεύουμε, κάνουμε περιουσία, κάνουμε οικογένεια, κάνουμε παιδιά, μορφωνόμαστε, κατακτάμε τον κόσμο όλων και μετά έρχεται ο θάνατος και όλα τα εξαφανίζει. Μήπως ο άνθρωπος είναι ένα μάταιο πλάσμα? Μήπως δηλαδή δεν θα ήξιζε να υπάρχουμε? Ο Θεός έκανε μάταια πλάσματα? Αγαπητοί μου, αυτό πολλές φορές έρχεται στο κατόφλι της ψυχής μας και μας λέει, μήπως ματέως ζεις? Μήπως αυτά όλα είναι μάταια? Μήπως η ύπαρξή σου είναι ματέα? Σας βεβαιώνω, και εδώ βλέπει κανείς την ανθρωπίνη αδυναμία, εάν η Αγία Γραφή δεν μας έλεγε ότι δεν είμαστε μάταια πλάσματα, σας βεβαιώνω, εγώ θα έβγαζα το συμπέρασμα ότι είμαστε μάταια πλάσματα. Όχι εγώ, ο κάθε άνθρωπος. Γιατί η πορεία της ζωής είναι τέτοια που μας δίνεται η εικόνα ότι ματέως επλάστημεν. Έζησα, γεννήθηκα, έζησα, έκανα ό,τι έκανα, πέθανα. Ε, λοιπόν, τι βγαίνει από αυτό? Τι βγαίνει από αυτό? Εάν δεν είχαμε την αποκάλυψη του Θεού να μας πει ότι δεν πλαστήκαμε ματέως, δεν θα ξέραμε τίποτα. Πιστεύω να συμφωνείτε μαζί μου. Λοιπόν, εάν ο Χριστός δεν ενυνθρώπισε μάτιν, δηλαδή εάν ο Υιός του Θεού δεν έγινε άνθρωπος ματέως, πάει να πει ότι εγώ δεν πλάστηκα ματέως, γιατί για μένα έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού. Αν λοιπόν έγινε για μένα ο Υιός του Θεού άνθρωπος, άρα δεν είμαι μία ματέα ύπαρξης. Έχω προορισμόν, έχω ζωή, αιωνία. Διαβάζω, αγαπητοί μου, το εξής. Είναι από έναν ψαλμό, μόνο που δεν σημείωσα. Ποιος ψαλμός είναι? Με συγχωρείτε, ξέχασα να το σημειώσω. Θα σας διαβάσω μόνο τι έχω γράψει. Μνήστητη της μου η υπόστασης. Αποτείνεται ο ψαλμοδός των Θεών και του λέγει, θυμίσου ποια είναι η ύπαρξής μου. Υπόστασης θα πει πολλά πράγματα, θα πει και πρόσωπο, θα πει και ουσία, δηλαδή ύπαρξης. Θυμίσου, λέγει, ποιος είμαι, ποια είναι η ύπαρξής μου. Μη γαρματέως έκτισας πάντα στους ιούς των ανθρώπων? Μήπως μάταια δημιούργησες τους ιούς των ανθρώπων? Ματέως, τι είσαι στην άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκόψετε θάνατον? Διότι τι είναι ο άνθρωπος? Ποιος ζει και δεν δοκιμάζει θάνατο? Αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Αφού υπάρχει ο θάνατος, αυτομάτως η εικόνα της ματαιότητας. Αγαπητοί μου, φτάνουμε στο σημείο κάποτε να πούμε, όταν βεβαίως, όχι όταν είμαστε ηλικιωμένοι, κάποτε και νέοι, όταν δεν δύναται να μας θεραπεύσει η ιατρική επιστήμη ή βαρεθήκαμε να πηγαίνουμε στο γιατρό. Κάποτε υπάρχουν οδυνηρές καταστάσεις, δηλαδή οδυνηρά φάρμακα, και κάποτε ο άνθρωπος λέγει, επιτέλους δεν θέλω, αρνούμε την ιατρική μου περίθαλψη, άστε με να πεθάνω. Φτάνει ο άνθρωπος να το πει αυτό το πράγμα. Ο θάνατος είναι, θα λέγαμε, ο μεγάλος δάσκαλος ότι ο άνθρωπος είναι μάταιος. Πλάστηκε μάταια. Αφού λοιπόν υπάρχει ο θάνατος και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην δοκιμάσει θάνατον, λοιπόν μήπως ματέως έκτισε τον άνθρωπον, ερωτάει ο ψαλμοδός. Τι εστιν άνθρωπος, ως ζήσετε και ουκόψετε θάνατον? Και λέει στη συνέχεια, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου. Δηλαδή αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μου,
της υπάρξεώς μας να τροφοδοτούμε τον Άδη? Γι' αυτό ζούμε, για να πάμε στον Άδη? Και πάλι καλά, εάν πιστεύουμε ότι υπάρχει ψυχή. Και αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ψυχή, τότε γινόμαστε χώμα και τίποτα άλλο. Γι' αυτό μας έκανες? Όχι, αγαπητοί. Ο άνθρωπος δεν είναι μία ματέα ύπαρξη. Ο Θεός δεν κάνει τίποτε ποτέ μάταιον. Και το επιχείρημα σας το είπα. Εάν ο Υιός του Θεού ενυνθρώπισε, όχι ματέως, άρα η αξία μου είναι πολύ μεγάλη. Άρα και εγώ ο άνθρωπος δεν επλάστηκα ματέως. Είναι σημαντικό να το ενθυμίσετε αυτό. Και προχωρούμε. Αλότι μεν εν ανθρωπίσε δυνατόν είναι αποδέδεικτε. Είδε μάλλον απιστούς οι Ιουδαίοι προτείνομεν αυτής και τα λοιπά. Ημών λεγόντων ότι Αβραάμ τον Κύριον υπεδέξατο, τι ξένον καταγγέλωμεν, του Ιακώβ λέγοντος είδον γαρθεό. Σε αυτή τη θέση εδώ ο Άγιος Κύριλλος έχει να πει κάτι στους Ιουδαίους. Δεν πειράζει όμως, εάν θέσεις τέτοιες που στρέφονται εναντίον των Ιουδαίων, εάν και για μας είναι γνωστές. Είναι το εξής, ότι μέχρι τώρα λέγει το ότι ή το δυνατόν να ενανθρωπίσει ο Υιός του Θεού, το αποδείξαμε. Αλλά επειδή ακόμη απιστούν οι Ιουδαίοι και έχουν πάντα να λένε ό,τι έχουν να λένε, λέμε το εξής εις αυτούς. Εσείς οι ίδιοι Ιουδαίοι λέγετε ότι ο Αβραάμ εφιλοξένησε τον Θεό και ο Θεός έφαγε. Είναι τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Βέβαια δεν έχουμε εδώ ενανθρώπιση του Θεού και ήτο κατά το φαινόμενο άνθρωποι, γιατί δεν έχουμε ενανθρώπιση, μην το ξεχνάτε. Έφαγαν δε κατ' οικονομίαν. Ασφαλώς τα φαγητά κατηναλώθησαν και μάλιστα πλούσια φαγητά και σε μεγάλη ποσότητα προσέφερε ο Αβραάμ. Ασφαλώς τα φαγητά κατηναλώθησαν, όπως κατηναλώθηκε το φαγητό που έφαγε ο Χριστός ο αναστημένος μπροστά στα μάτια των μαθητών. Κατηναλώθη. Τώρα παρακάτω ο Θεός γνωρίζει που και πώς. Ήτανε προσπίστωση αυτό. Εάν λοιπόν εσείς δεν έχετε να πείτε καμία αντίρρηση για το Θεό, τι έφαγε φιλοξενηθείς από τον Αβραάμ και ο Χριστός έφαγε, τι το παράξενο λοιπόν να λέτε πώς είναι δυνατόν ο Θεός να φάει? Αυτό είναι το επιχείρημα του Αγίου Κυρίλλου για την περίπτωση του ότι έλεγαν οι Εβραίοι ο Θεός τρώγει. Στον Αβραάμ πώς έφαγε? Πολύ δε παραπάνω εν ανθρωπή σας έφαγε. Άλλο επιχείρημά του. Βλέπετε, δεν εξαντλεί τα επιχείρημά του, προχωρεί από επιχειρήματο σε επιχείρημα ο Άγιος Κύριλλος. Γιατί? Διότι είναι τεράστιο το θέμα. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που σημαίνει από αυτό εξαρτάται η δική μου ύπαρξη, το μέλλον μου, αν θα αναστηθώ ή όχι και τι θα γίνω. Αλλά και μάρτυρας δύο παρέχομεν τους εν όρη Σινά, το Κυρίο παραστάντας, Μωσής ειν ενωπή της πέτρας και Ηλίας ενωπή τότε της πέτρας. Εκείνοι μεταμορφωμένο συμπαρόντες εν όρη Θαβόρ έλεγον τις μαθητές την έξοδον, εις έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Αλότι μεν εν ανθρωπίσε δυνατονήν αποδέδεικτε καθώς προείπομεν. Και καταληφθείτο το λοιπόν των αποδείξεων της σπουδαίης εις ανάλεξην. Εδώ έχει το εξής επιχείρημα. Ότι στην Παλαιά Διαθήκη, στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης, ζήτησαν να ειδούν τον Θεό δύο πρόσωπα. Ζήτησαν. Ο Μωυσής και ο Ηλίας. Μάλιστα ο Μωυσής λέγει
Κύριε με αποκαλείς φίλον σου, γι' αυτό ο Μωυσής εκλήθη φίλος του Θεού, αλλά δεν σε είδα ποτέ, σαν να μιλάμε και να μας χωρίζει ένας πελώριος ανυπέρβλητος τείχος. Δείξε μου τον εαυτόν σου. Και λέγει ο Κύριος, δεν μπορεί κανείς να με δει και να ζήσει, αλλά θα σου κάνω τη χάρη. Είναι εκείνο που ο ένας φίλος κάνει τη χάρη στον άλλο φίλο, γιατί ακριβώς είναι φίλοι. Όσο τούτο είναι δυνατόν φυσικά να γίνει. Του λέγει λοιπόν ο Θεός, όταν εγώ θα περνώ, θα είσαι σε εκείνη τη σπηλιά, σε εκείνη την πέτρα. Το ίδιο συνέβη και με τον προφήτη Ηλίαν, αγαπητοί μου, στο ίδιο βουνό. Όταν εγώ θα περνώ, θα βάλω το χέρι μου, λέει, μπροστά στην οπή της πέτρας, δηλαδή της σπηλιάς, και δεν θα δεις το πρόσωπό μου. Όταν θα έχω προσπεράσει, θα βγάλω το χέρι μου και τότε θα δεις τα οπίσθια μου. Το χωρίον το έχουμε ξανααναλύσει εδώ στη σειρά των θεμάτων μας. Δεν πειράζει όμως αν επανερχόμεθα. Τι είναι, παρακαλώ, το ότι εδώ βλέπει ο Μωυσής και ο Ηλίας τα οπίσθια του Θεού? Ας πάρω τον Μωυσή για να μην έχω πολλές έτσι, διατυπώσεις. Τι θα πει ο Μωυσής είδε τα οπίσθια του Θεού? Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάνει μια ωραιοτάτη ανάλυση στον πρώτον θεολογικό του λόγο, δεν θυμούμαι ποιος είναι. Λέει το εξής: τα οπίσθια του Θεού είναι η ενανθρώπισης. Αυτό είδαν Μωυσής και Ηλίας. Λοιπόν, τώρα εκείνο που είδαν, θα λέγαμε σκιερός, πώς να το πω, τα οπίσθια του Θεού, τι είναι, τρόπο ο Θεός ξέρει, αυτό φανερά το είδαν αυτοί δύο τα δύο πρόσωπα στη μεταμόρφωση του Χριστού, όταν είδαν εκεί πάλι, αλλά κατά φανερό τρόπο, τα οπίσθια του Θεού, δηλαδή την σάρκα του Υιού του Θεού, την ενανθρώπιση. Και χρησιμοποιεί το επιχείρημα αυτό ο Άγιος Κύριλλος για τους Εβραίους, επειδή φυσικά εδέχοντο και τον Ηλίαν και τον Μωυσή. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, που του είπαν, εσύ ποιος είσαι? Εμείς τον Μωυσή τον ξέρουμε, είναι ο διδασκαλός μας. Εσύ ποιος είσαι? Ποιος είμαι εγώ? Ο Μωυσής μίλησε για μένα. Και μην νομίσετε ότι ο Μωυσής πρεσβεύει για σας το Θεό. Ο Μωυσής είναι εκείνος που σας κατηγορεί στο Θεό. Ο πράος Μωυσής. Γιατί τους κατηγορούσε? Γιατί έμεναν άπιστοι εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό εμφανίστηκε ο Μωυσής και ο Ηλίας εις την μεταμόρφωση. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, εις την 17η παράγραφο. Δεν θα πάμε όμως. Θα αφήσω την 17η, την 18η και την 19η παράγραφο. Τις αφήνω για τον εξής λόγο. Θα διαβάσω τον πρώτο στίχο. Επιγγείλα το δε ημίνο λόγος ερήν και των χρόνων της επιδημίας του Σωτήρος και των τόπων. Πρέπει να σας πω και των τόπων και των χρόνων. Πού ήρθε ο Σωτήρας, πού ενυνθρώπισε, πού εγεννήθη και πότε θα εγεννάτω. Αυτό ο τόπος και ο χρόνος είναι ένα σπουδαίο στοιχείο. Αλλά ο χρόνος είναι πολύπλοκο στην Αγία Γραφή, γι' αυτό ακριβώς και το παραλείπω. Εδώ χρησιμοποιεί, και τι δεν χρησιμοποιεί ο Άγιος Κύριος, όσοι έχετε το κείμενο στα χέρια σας, σπίτι σας, διαβάστε και θα ειδείτε. Χρησιμοποιεί τις περίφημες εκείνες εβδομάδες του Δανιήλ. Δηλαδή τον Δανιήλ χρησιμοποιεί τις Ολυμπιάδες
των Ελλήνων, πότε έζησε ο τάδε βασιλιάς και ο τάδε βασιλιάς και πού και πώς και τι. Και επειδή υπάρχει μία πολυπλοκότητα στο θέμα αυτό της χρονολογήσεως, διότι δέχεται από τον Θεό, από τον Άγγελο, ο Δανιήλ και του λέγει ότι όταν θα τελειώσει η αιχμαλωσία, όταν θα γίνει ο ναός, θα ξαναχτιστεί, από τότε αρχίζει η αρρύθμιση των εβδομάδων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά απαιτούν πολύ χρόνο, δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε. Όσοι ποτέ, ούτε να μου το βάλετε απορία σας παρακαλώ, δεν θα σας απαντήσω, είναι πολύπλοκο. Όσοι ποτέ είχατε βρεθεί τότε που κάναμε το βιβλίο Δανιήλ, θα ενθυμίστε ότι αναλύσαμε αυτά. Τα είχαμε αναλύσει τότε. Αλλά ήταν πολύπλοκα, δύσκολα και ήθελε πάρα πολύ προσοχή. Και πρέπει κανείς βεβαίως να μην μείνει μόνο στο κείμενο του Αγίου Κυρίλου, να ανατρέξει στην Αγία Γραφή, στον Δανιήλ και όπου αλλού, για να βγάλει όλα αυτά. Συνεπώς, τα αφήνω και έρχομαι εις την 20η παράγραφο που ομιλεί δια των τόπων. Πού θα έγινα το ο Υιός του Θεού? Επαγγελίας δε των τόπων λοιπόν άκουε Μιχαίου λέγοντος, και εσύ Βηθλέμ οίκος του Εφραθά, μη ο λιγοστός ή του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα, εξούγαρ μη εξελεύσετε ηγούμενος του είναι εις άρχοντα εν το Ισραήλ και έξοδοι αυτού απ' αρχής εξημερών αιώνος. Είναι, αγαπητοί μου, από τον Μιχαία, όπως ακούσατε να τον αναφέρει, στο 5ο κεφάλαιο στίχος 1. Παραθέτει ο Άγιος Κύριλλος αυτούσιο το χωρίον από την Παλαιά Διαθήκη και όχι από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, που είναι το ίδιο βεβαίως χωρίο, αλλά το έχει, πώς το λένε, το τροποποιεί όχι στην ενιά του αλλά στις λέξεις του. Και εσύ Βηθλέμ γη Ιούδα, ουδαμός ελαχιστή και τα λοιπά, και παραλείπει κάποια σημεία ο Ματθαίος. Εδώ είναι ολόκληρη η προφητεία όπως την παραθέτει ο Άγιος Κύριλλος. Τι θέλει να πει αυτή η προφητεία? Και εσύ Βηθλέμ, αποτείνεται ο Θεός δια του προφήτου προς την Βηθλέμ, οίκος του Εφραθά. Είναι άλλη ονομασία της Βηθλέμ, Εφραθά. Είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν δύο ονομασίες για πολλά πράγματα και για ένα πλούτο φιλολογικών βάζουν και τα δύο ονόματα. Δεν είσαι, λέγει, ο λιγοστός ή ο οίκος του Εφραθά, του είναι εν χιλιάσιν Ιούδα. Να σας το μεταφράσω. Και εσύ Βηθλέμ, που αλλιώτικα λέγεσαι σπίτι οίκος του Εφραθά, όχι σπίτι οίκος, μικρά είσαι μεταξύ των πόλεων του Ιούδα, μικρό χωριό είσαι, δεν έχεις ούτε χίλιους κατοίκους, αλλά από σένα όμως θα προέλθει, σε δόξα δική μου, ένας άνδρας, ένας άρχον, ο οποίος θα είναι ο άρχον του Ισραήλ, του Ισραηλιτικού λαού, και η αρχή και η ενέργειά του, αυτού του άρχοντος, ξεπερνά την αρχή των ημερών της δημιουργίας, δηλαδή είναι ο Μεσσίας. Προσέξτε, αυτός ο άρχον, η αρχή του και η ενέργειά του ξεπερνά τις ημέρες της δημιουργίας. Και άμα λέει τις ξεπερνά, σημαίνει είναι πρώτης δημιουργίας. Τι περίεργος άρχον πρέπει να είναι αυτός? Ποιος άνθρωπος γεννήθηκε και ξεπερνάει τις ημέρες της δημιουργίας? Κανένας. Να το μεγάλο σημάδι. Ώστε λοιπόν
αυτός δεν πρέπει να είναι συνήθις άνθρωπος, αλλά πρέπει να είναι κάτι άλλο, αφού ξεπερνάει τις ημέρες της δημιουργίας. Είναι ο Μεσσίας λοιπόν. Α, ώστε ο Μεσσίας πού θα γεννηθεί? Στη Βηθλεέμ. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια, και όχι, δεν το λέγει, εγώ σας το λέγω. Τι είπαν παρακαλώ οι μάγοι όταν ήρθαν στα Ιεροσόλυμα? Επίτηδες έχασαν το αστέρι, διότι έπρεπε η Ιερουσαλήμ να πληροφορηθεί το γεγονός. Και τι λέγουν? Πού γεννάται ο βασιλιάς των Ιουδαίων? Και ο Ηρώδης ρώτησε τους σοφούς, τους νομικούς της εποχής, πού γεννάται ο Μεσσίας, και εκείνοι του είπανε, εις τη Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Γιατί είπαν στη Βηθλεέμ της Ιουδαίας? Διότι υπήρχε κι άλλη Βηθλεέμ που δεν ανήκε στην επαρχία Ιουδαίας, ας το πούμε, στη φυλή, στην περιοχή της Ιουδαίας. Ήταν βορείως αυτή η φυλή, η πόλη, η Βηθλεέμ. Ενώ η Βηθλεέμ της Ιουδαίας έχει το νοτίος της Ιερουσαλήμ. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό το νοτίος. Έχει σημασία, προσέξτε. Γι' αυτό λέγει σαφώς εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Α, ώστε λοιπόν εγνώριζαν οι Εβραίοι που θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Βέβαια, από πού το ξέραν? Από τον προφήτη Μιχαία. Το πολύ απλό. Θα μου πείτε, έκαναν τον κόπο να πάνε? Εδώ είναι. Δεν έκαναν τον κόπο να πάνε να ειδούν. Δεν έκαναν. Αυτοί οι νομομαθείς δεν ανησύχησαν. Ανησύχησε ο Ηρώδης μόνον. Γιατί? Από συμφέρον. Μήπως γεννηθεί αυτός ο κάποιος με δικαιώματα του Δαβίδ, διότι η Βηθλεέμ είναι γνωστό, το ξέρετε, ήταν το χωριό του Δαβίδ. Εκεί γεννήθηκε ο Δαβίδ. Εκεί κατοικούσε ο πατέρας του, ο Ιεσέ. Συνεπώς είναι η πόλη του Δαβίδ, το χωριό του Δαβίδ, η πατρίδα του Δαβίδ. Και επειδή ο Χριστός είναι από τη ρίζα του Δαβίδ, από τη γενναία του Δαβίδ, και επειδή κατοικούσε η Θεοτόκος στη Ναζαρέτ. Αλλά πως οικονομούνται, είναι κάτι καταπληκτικό. Όλα μέσα σε μια φυσική κατάσταση, και όμως πληρώνουν το σχέδιο του Θεού. Γίνεται απογραφή του Ρωμαίου Αυτοκράτους, και έρχονται ο καθένας στον τόπο, το όπως πάμε και εμείς να ψηφίσουμε στο χωριό που είμαστε γραμμένοι, εγγεγραμμένοι. Έρχεται λοιπόν ο Ιωσήφ με την Θεοτόκον στην Βηθλεέμ, διότι και οι δύο κατήγοντο από εκεί. Για κάποιους λόγους είχαν μετακινηθεί και βρίσκοντο στην βορείως, ας πούμε στη Ναζαρέτ, πολύ μακριά, στη Γαλιλαία. Και τι γίνεται? Έρχονται εκεί, και εκεί γεννάται ο Χριστός, όταν έφτασα στη Βηθλεέμ. Ακριβώς για να γίνει φανερό ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Ελέγεται από τους συγχρόνους του Ναζωραίος, υβριστικός. Στην επιγραφή του Πιλάτου, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Κανείς δεν αμφισβήτησε όμως ότι είναι απόγονος του Δαβίδ. Θυμηθείτε των τυφλών της Ιεριχούς. Ιε Δαβίδ ελέησόν με. Ή το διάχυτος η αντίληψη και η γνώση, διότι κρατούν το ληξιαρχικά στοιχεία ότι ο Ιησούς κατήγετο από την Βηθλεέμ και ήτο γόνος του Δαβίδ. Ουδίστο το αμφισβήτησε αυτό. Εξάλλου και οι Εβραίοι μέχρι σήμερα, επειδή δεν δέχτηκαν τον Χριστό, περιμένουν από την γενναία του Δαβίδ τον καινούργιο του Μεσσία, το βασιλιά τους. Άλλο τώρα ότι πια δεν υπάρχουν οι φυλές, διότι δεν χρειάζονται πια να υπάρχουν. Ήρθε ο Μεσσίας και δεν υπάρχει λόγος πλέον να υπάρχουν οι φυλές. Κατεστράφησαν οι φυλές, δηλαδή μπερδεύτηκαν, κατεστράφησαν, χάθηκαν με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και αυτό σημάδι ότι έμεινε ο λαός αυτός στις φυλές του για να έρθει ο Μεσσίας. Ήρθε, δεν χρειάζονται πια οι φυλές. Και εδώ συλλαμβάνονται οι Εβραίοι κλέπτοντες
ο πόρας. Και λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Κύριλλος: «Ήκουσας πάλιν του Αβακούμ λέγοντος προς τον Κύριον». Είναι προφήτης Αβακούμ, η λεγόμενη μικρή προφήτε. Όχι ότι είναι μικρή στην αξία, αλλά επειδή έγραψαν λίγα, γι' αυτό λέγονται μικροί, όχι στην αξία, αλλά στον όγκο της γραφής των. Στο 3 κεφάλαιο, στίχος 2, λέει τα εξής: «Εν το εγγίζειν τα έτη επιγνωσθήσει, εν το παρήνε των καιρών αναδειχθήσει. Ενώ, λέει, θα πλησιάζουν τα χρόνια, θα γίνεις γνωστός. Ενώ θα περνάει ο καιρός, θα αναδειχθείς». Είναι ωραία προφητεία, αγαπητοί μου. Περνάνε τα χρόνια. Κοιτάξτε πάλι και εδώ διπλούν. Διπλή έκφραση. Θα την ξαναδιαβάσω γιατί είναι όμορφη. «Ενώ εγγίζουν τα χρόνια, θα επιγνωστείς, θα γίνεις γνωστός. Ενώ περνάει ο καιρός, θα αναδειχθείς». Και ρωτάει τώρα ο Άγιος Κύριλλος: «Και τι το σημείωνε στη ο προφήτα του ερχομένου Κυρίου? Ποιο είναι το σημάδι ο προφήτα του Κυρίου που έρχεται?» Ο δε φυσήν εξής, ο δε λέγει τα εξής: «Εν μέσω δύο ζώων γνωσθήσει». Θα γίνεις γνωστός ανάμεσα σε δύο ζώα. Παράξενες προφητείες εκ πρώτης όψεως. «Τούτο προς τον Κύριον λέγον σαφώς, ότι παραγενόμενος ένσαρκος ζεις και τελευτάς και αναστάς εκ νεκρών ζεις πάλι». Πριν σας αναλύσω την ερμηνεία αυτή που κάνει ο Άγιος Κύριλλος, θα σας αναλύσω μια άλλη ερμηνεία που υπάρχει, διότι δεν έρχονται σε αντίφαση, απλώς έχουμε έναν πλούτον ερμηνεών κάποτε σε μια προφητεία που η μια συμπληρώνει την άλλη. Υπάρχει η εξής άποψη που δεν αναφέρει εδώ ο Άγιος Κύριος, είναι η άλλη ερμηνεία όπως σας είπα: θα γίνεις γνωστός ανάμεσα σε δύο ζώα. Ποια είναι αυτά τα ζώα? Τα ζώα μας τα αναφέρει ο Ισαΐας. Από πού? Στο πρώτο κεφάλαιο λέει το εξής: «Το βόδι γνώρισε τον Κύριό του, και ο όνος, το εδουράκι, ξέρει τη φάτνη του Κυρίου του». Δηλαδή, αν το βόδι βόσκει στο λιβάδι και ο γάιδαρος κάπου, ξέρω εγώ, βόσκει κι αυτός, το βράδυ γυρίζουν στο στάβλο τους και στο παχνί τους, διότι αναγνωρίζουν το αφεντικό τους. Προσέξτε, αναγνωρίζουν το αφεντικό τους. «Ισραήλ δε με ουκέχνω», αλλά ο Ισραήλ δεν με γνώρισε. Αυτό δε είναι, όπως αρχίζει, είναι ο πρώτος στίχος του Ισαΐου. Μπροστά, αμέσως. Ξέρετε πώς αρχίζει ο Ισαΐας? Δίνοντας ένα ράπισμα με αυτή την έκφραση εις τον λαόν Ισραήλ: «Αφιλώτη με λαέ, το βόδι και το γαϊδούρι», με συμπαθάτε, «ξέρουν το στάβλο και το παχνί του αφεντικού τους. Εμένα δεν με γνωρίζετε, εμένα δεν με έχετε, δεν με ανεγνωρίσατε τόσα χρόνια. Σας πέρασα από την ερυθρά θάλασσα, σας έδωσα μάνα, ορτίγο μήτρα, θαύματα επί θαυμάτων. Δεν με μάθατε, δεν με γνωρίζετε? Ώστε λοιπόν είσαστε κατώτεροι από το βόδι και το γαϊδούρι». Αυτό το ράπισμα. Έτσι αρχίζει ο Ισαΐας. Άωστε λοιπόν, από το παράδειγμα αυτό που λέγει, ξέρουμε ότι είναι αυτά τα δύο ζώα. Το παράδειγμα. Ξέρουμε ότι ο Χριστός
γεννήθηκε μέσα σε ένα σπήλαιο που έβαζαν ζώα. Γι' αυτό θα δείτε στις εικόνες ένα γαϊδουράκι και ένα βόδι. Στην εικονογραφία τώρα. Από εδώ είναι παρμένο. Από αυτήν την προφητεία, σε συνδυασμό με αυτό που λέει ο Ισαΐας. Θα γίνεις γνωστός, λέγει, ανάμεσα σε δύο ζώα. Τι είπε ο άγγελος εις τους ποιμένας? Το σημάδι ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας είναι ότι γεννήθηκε σε ένα στάβλο. Εκεί που ακριβώς θα έτρωγε ένα βόδι και ένα γαϊδουράκι. Εκεί λέει θα γίνει γνωστός ο Μεσσίας. Αυτό είναι το σημάδι. Αυτό δεν είπε ο άγγελος τους ποιμένας? Ώστε λοιπόν γνωστήσει, θα γίνεις γνωστός ανάμεσα σε δύο ζώα, είναι αυτή η πρώτη προφητεία, η πρώτη ερμηνεία προφητείας, η δευτέρα ερμηνεία προφητείας, όπως την παραθέτει ο Άγιος Κύριλλος. Θα γίνεις γνωστός ανάμεσα σε δύο ζώα, που σημαίνει ζώων είναι κάτι που ζει. Ζώα είναι τα γνωστά τέσσερα ζώα που είναι περί των θρόνων του Θεού, όπως μας αποκαλύπτεται εις την Αποκάλυψη. Το ένα ως αετός, το άλλο ως βούς και λοιπά. Τα γνωρίζετε, τα θυμάστε από την Αποκάλυψη. Δεν σημαίνει τι άλλο, όχι ζώα με την έννοια που λέμε σκύλος γάτα, αλλά με την έννοια εκείνα άγγελοι. Αυτά τα τέσσερα ζώα είναι άγγελοι. Αυτό που έχει ζωή λέγεται ζώον. Γι' αυτό και ο άνθρωπος λέγεται ζώον. Θυμηθείτε τον Αριστοτέλη. Τι είναι, λέγει, ο άνθρωπος? Όρθιον δίπτερον, ξέρω εγώ, όρθιον ζώον. Τι είναι, λέει, ο άνθρωπος? Ζώον. Σας θυμίζω ακόμη κάποιους στίχους από το μεγάλο απόδειπνο. Ζώα τα χερουβίμ και τα λοιπά. Θυμάστε εκεί. Πάντως γενικά ζώων θα πει αυτό που έχει ζωή. Και όχι ζώων με την έννοια το κτίνος. Ζώων δεν θα πει κτίνος, αυτό που έχει ζωή. Ο Χριστός λοιπόν, λέγει, είχε δύο ζωές. Λέει τώρα εδώ ο Άγιος Κύριλλος. Ότι παραγενόμενος ενσαρκός ζεις. Και τελευτάς και αναστάς εκ νεκρών ζεις πάλιν. Ποια είναι η πρώτη του ζωή? Πριν πεθάνει επί του Σταυρού. Ποια είναι η δευτέρα του ζωή? Όταν αναστήθη. Εσύ λοιπόν είσαι ανάμεσα σε δύο ζωές. Την πρώτου Σταυρού και την μετά των Σταυρών. Πώς μπορούμε να σε γνωρίσουμε? Να το πω έτσι με άλλα λόγια τώρα. Θα σε γνωρίσουμε με την Ανάστασή σου. Θα το πω έτσι απλά. Θα αναστηθείς και θα σε γνωρίσουμε. Διότι η πρώτη ζωή ήταν αυτή που ήταν η δική μας, η φυσική ζωή. Η άλλη, η υπερφυσική, που είναι η ζωή της Αναστάσεως. Εκεί θα σε γνωρίσουμε ότι είσαι εκείνος που ήλθες. Και εκ ποιου μέρους του περί την Ιερουσαλήμ έρχεται? Εξ Ανατολών ή Δυσμών ή Βορρά ή Νότου? Είπε ημίν ακριβώς ο προφήτα, πες μας με ακρίβεια, πες μας από ποιο μέρος έρχεται της Ιερουσαλήμ, από την Ανατολή, τη Δύση, το Βορρά ή το Νότο? Ο δε αποκρίνεται σαφέστατα και φυσήν, αποκρίνεται ο προφήτης και λέγει ο Θεός. Προσέξτε παρακαλώ τι ωραίο που είναι αυτό. Αβακούμ 3,3 είναι πολύ ωραίο χωρίο. Ο Θεός από θεμάν ήξη. Ο Θεός θα έρθει από θεμάν αλφαγιώτα. Εντός παρενθέσεως βάζω και Άγιος Κύριος. Θεμάν δε ερμηνεύεται νότος. Θα έρθει από τον νότο. Και ο Άγιος εξ όρους φαράν κατασκίου δασέως, όπως λέγει στη συνέχεια. Όπερ συμφώνος ύπνο ψαλμωδός, εύρωμεν αυτήν την κύβωτον, εν της παιδίης του δρυμού
Και ποιο είναι το πεδίο του δρυμού? Η Βηθλέμ. Η Βηθλέμ είναι νοτίος της Ιερουσαλήμ. Από πού έρχεται ο Θεός? Εκ θεμάν ο Θεός ήξει. Θα έρθει από τον νότο, δηλαδή από την Βηθλέμ. Ενώ λέγει εδώ ο Μιχαίας από τη Βηθλέμ, ο Αβακούμ λέει από τον νοτιά. Αλλά η Ιερουσαλήμ ορθώς μπήκε, γι' αυτό σας το τόνισα προηγουμένως, είναι η Βηθλέμ της Ιουδαίας. Συνεπώς, κειμένη νοτίος της Ιερουσαλήμ, ο Θεός έρχεται από τον νότο. Και όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος, μέχρι πρότινος, στις ημέρες του δηλαδή, ξέρετε, λέει στους κατηχουμένους του, ότι η περιοχή της Βηθλέμ ήταν ο δρυμός, δηλαδή πικρόν δάσος. Σήμερα δεν είναι. Όπως ακριβώς και η Θεσσαλία, αγαπητοί μου, ενώ κάποτε ήταν δρυμός, δάσος, πυκνό, εδώ η Θεσσαλία. Γι' αυτό και βλάστηση, δηλαδή πολύ μεγάλη, το ξέρετε. Σήμερα όμως η Θεσσαλία είναι μόνο κάμπος με χωράφια. Δεν υπάρχουν πια δάση, δεν υπάρχουν δρυμοί. Γι' αυτό λέγει, έρχεται ο Θεός εξ όρους Φαράν κατά σκίου δασέως. Κατάσκιον, πυκνά δάση, κατάσκιον κατά σκίου δασέως. Δηλαδή πολύ πυκνά δάσκη που δεν περνάει το φως του ηλίου κάτω.